στους τηλεθεατές της εκπομπής μας. Πραγματικά βρισκόμαστε, βεβαίως σας ακούω πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω αν εσείς με ακούτε. Μια χαρά. Ναι, εντάξει, απλώς το αφήνω για να μην μπερδευτεί και ακούει και άλλες φωνές μετά. Ωραία. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω είναι ότι βρισκόμαστε στο σημείο που γράφτηκε η τελευταία πράξη του δράματος. Είμαστε στον προάβλιο... Βρισκόμαστε στον προάβλιο χώρο του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, εδώ που άφησε την τελευταία του πνοή το 5,5 μόλις μηνών βρέφος από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ποιος διώκεται? Ο ίδιος ο πατέρας του, ο 52χρονος πατέρας του. Έχουν ασκηθεί οι διώξεις, έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα στον ανακριτή. Η μητέρα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Νωρίς το πρωί εξήλθε από το νοσοκομείο. Ισορρός βρίσκεται ακόμη στο νεκροτομείο και τα ερωτηματικά, Ζήνα, είναι πάρα πολλά, γιατί οι απόψεις διείσταται για το τι τελικά συνέβαινε μέσα σε εκείνο το σπιτικό όλο αυτό το διάστημα. Ρούλα μου, άνω τελεία, γιατί θα επανέλθουμε σε λίγο. Ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Θα είναι κοντά μας ο πρόεδρος από το Χαμόγελο του Παιδιού, ο κύριος Γιαννόπουλος, που θα μας δώσει αρκετά στοιχεία και για την υπόθεση, αλλά και γενικότερα. Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε ότι και για τους τηλεθεατές, γι' αυτό και εγώ περίμενα πριν, Γιώργο μου, επειδή έχω κάνει και εγώ κοντρόλ πολλά χρόνια και ξέρω όταν η χρονοκαθυστέρηση είναι και πας να κάνεις ερώτηση εκεί που ακριβώς ο άλλος περιμένει την πρώτη, όταν ξεκινάει το λόγο ακούει κάτι δεύτερο και γίνεται το μπέρδεμα. Λοιπόν, να πω ότι θα την αφήσουμε σε λίγο, γιατί θα υπάρχουν και σημαντικοί καλεσμένοι. Μιλάει και με τους διοικητές εκεί του νοσοκομείου και έχουμε πλήρες ρεπορτάζ για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Να την αποδεσμεύσω προς το παρόν να κάνει όλα αυτά τα θέματα, να τα οργανώσει και θα επανέλθουμε σε λίγο. Αλλά επειδή σας έχουμε συνηθίσει έτσι να μην ξεκινάμε με τα πολύ δύσκολα...